Εδώ και 11 μήνες οι ανακριτικές αρχές του Ηρακλείου ξετυλίγουν το κουβάρι της φρίκης που εξελισσόταν στη Μεσαρά, με θύματα τα ανήλικα παιδιά 52χρονης Ελληνίδας και δράστη τον 53χρονο Σύριο σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος που είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση για την κατηγορία του βιασμού σε βάρος του ενός ανήλικου αγοριού, κλήθηκε σήμερα να απολογηθεί για μαστροπία, καθώς τα συγκλονιστικά στοιχεία που έδωσε το παιδί στην αστυνομία έδειξαν ότι το εξέδιδε σε αλλοδαπούς. Δύο από αυτούς μάλιστα έχουν ταυτοποιηθεί και καταζητούνται με διεθνή εντάλματα, καθώς εξαφανίστηκαν από το νησί όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση. Επώδυνη υπόθεση στην οποία διορίστηκα το κράτος να ασκήσω το έργο του υπερασπιστή. Πλέον υπάρχει και η κατηγορία της μαστροπίας, ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος αλλοδαπός διευκόλυνε σε άλλους δύο αλλοδαπούς, έναν πακιστανικής και έναν αφγανικής καταγωγής, την ακολασία τους με το να τους ενημερώσει και να διευκολύνει τέλος πάντων το να τελέσουν γενετήσεις πράξεις, ερωτικές πράξεις με τον συγκεκριμένο ανήλικο. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται ότι εξέδιδε το αγοράκι, όσο και τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Έχει ομολογήσει μόνο την πράξη που κατέγραψε το ίδιο το παιδί με το κινητό του, κάτι που του ζήτησε να κάνει ο μεγαλύτερος αδελφός του, ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν στις αρχές τι ακριβώς συνέβαινε και να απαλλαχθούν από το μαρτύριο που ζούσαν τα δύο από τα τρία παιδιά. Η θέση του ίδιου, αυτή την οποία μου μετέφερε συγκεκριμένα, είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω καν τους συγκεκριμένους άντρες, πόσο μάλλον να διευκολύνω τις πράξεις για τις οποίες με κατηγορούν ότι διευκόλυνα. Ο ίδιος σε κάθε περίπτωση έχει ομολογήσει, έχει αποδεχθεί ότι έχει κάνει μια γενετήσια πράξη με τον συγκεκριμένο ανήλικο, θυμίζουμε στο παρελθόν, άνευ ανταλλάγματος ή οποιασδήποτε αμοιβής, αυτή για την οποία υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό, και σε κάθε περίπτωση αρνείται τις υπόλοιπες κατηγορίες και αρνείται την άσκηση βίας στον συγκεκριμένο ανήλικο. Δεν υπήρξε μία μόνο σεξουαλική επαφή. Αυτό συνέβη αρκετές φορές. Απόλυτα ανατριχιαστική και η αποκάλυψη ότι η 52χρονη Ελληνίδα, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της, γνώριζε ότι ο σύντροφός της κακοποιούσε σεξουαλικά τα δύο από τα τρία παιδιά. Από όσο γνωρίζω δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται δηλαδή ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κύριου εισαγγελέα. Είναι κάτι το οποίο όμως εκκρεμεί σε βάρος τους με εντάλματα σύλληψη τα οποία έχουν εκδοθεί, και σε κάθε περίπτωση εφόσον ανεβρεθούν θα οδηγηθούν ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και οι ίδιοι, προκειμένου να απολογηθούν και εκείνοι για τις πράξεις που τους. Η δίωξη σε βάρος της αφορά σε συνέργεια στην πράξη του βιασμού κατά εξακολούθηση. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο Σύριος επιστρέφει στη φυλακή της Τρίπολης, όπου θα συνεχίσει να κρατείται, καθώς και σε αυτή την περίπτωση αποφασίστηκε η προφυλάκησή του.